Λοιπόν, και επειδή αυτές οι μέρες έχουν να κάνουν κυρίως με το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, τουλάχιστον σε πλατείες, σε χωριά και σε πόλεις, γιατί στα σπίτια έχουν όσο το πλήστο στολιστεί ήδη, έχεις ακούσει Χριστουγεννιάτικο δέντρο από πιθάρια? Ναι, και πάει το μυαλό μου σε ένα συγκεκριμένο μέρος εδώ στην Κρήτη. Βέβαια, γιατί ποιο μέρος είναι το πιο γνωστό και το πιο διάσημο για τα πιθάρια του, την αγκιοπλαστική του, πέρα φυσικά από το Θραψανό. Πάμε να συνδεθούμε με το Θραψανό, να πάρουμε εικόνα από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το εντυπωσιακό, το βλέπουμε ήδη, από πιθάρια είναι το δέντρο το οποίο θα φωταγωγηθεί. Κυρία Καλλιόπη Πλουμάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να πούμε ότι είναι αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού. Είναι όλα έτοιμα για τη φωταγώγηση από ό,τι βλέπουμε από την εικόνα που μας μεταδίδετε? Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι ένα ιδιαίτερο δέντρο, ένα συμβολικό που έχουμε φτιάξει φέτος στο Θραψανό. Λόγω της ένταξης του Θραψανού στο Ευρετήριο της Άγιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος, φτιάξαμε ένα συμβολικό δέντρο με τα 5 στοιχεία που αποτελούν τη βάση της αγκιοπλαστικής παράδοσης του Θραψανού. Uh-huh. Το χώμα, το νερό και τη φωτιά που φτιάχνουν το πιθάρι, την αστιβίδα και το... το ξέχασα. Ένα ηλιοπλίο. Εκεί στηρίχθηκε το ψήσιμο των αγκίων για πάρα πολλά χρόνια, όταν τα ξύλα στην Κρήτη ήταν δυσέβρετα. Φτιάξαμε λοιπόν ένα συμβολικό δέντρο για να τιμήσουμε την παράδοση του Θραψανού. Mm-hmm. Χωρίς αυτό να υστερεί σε λαμπρότητα και σε φως που το απαιτούν οι μέρες. Άλλωστε, εσείς μπορεί να έχετε τη χαρά να έχετε και το πιο πρωτότυπο ίσως δέντρο σε όλη την Κρήτη και σε όλη τη χώρα. Σίγουρα, ένα από τα φέτος, πιο πρωτότυπα. Ένα από τα πιο πρωτότυπα, αν όχι το πιο πρωτότυπο, έτσι, κυρία Πλουμάκη. Ναι, είναι πρωτότυπο. Άλλωστε και η αγκιοπλαστική παράδοση του Θραψανού είναι μοναδική. Οπότε mm-hmm. δεν θα μπορούσε να υπάρχει και σε πάρα πολλά μέρη αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν οι φορείς οι οποίοι είναι συγκεντρωμένοι, δηλαδή βλέπουμε και τον δήμαρχο, τον δήμαρχο τον κύριο Φραγκάκη και τον νέο δήμαρχο τον κύριο Γεγέρο, ναι, και ναι, τον Μητροπολίτη. Και τον Μητροπολίτη. Ναι, ναι, είναι όλοι οι φορείς. Είναι ο Σεβασμιότατος ο Μητροπολίτης, ο κύριος Ανδρέας. Είναι ναι. Όλοι οι φορείς, οι πρώην και οι νυν. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι αυτή την ώρα μας δίνετε ζωντανά εικόνα στο Κρήτη, ναι, ναι, κυρία Πλουμάκη. Το ξέρω, το ξέρω. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω και νομίζω ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση. Ο κόσμος εδώ είναι χαρούμενος και περιμένει αλίμωνο, να αλίμωνο. Δει το δέντρο. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν ξεκινάτε βέβαια για να πάρουμε και λίγο εικόνα. Θα λάβουμε και τη φωταγώγηση. Ναι, θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κύριο Φραγκάκη που θα κάνει και τη φωταγώγηση του δέντρου. Ωραία. Πάμε όλοι μαζί να μετρήσουμε αντίστροφα από το 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Εξαιρετικά οργανωμένα, κυρία Πλουμάκη. Βλέπουμε την εντυπωσιακή εικόνα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε, γιατί και τα πυροτεχνήματα κάνουν έτσι. Σας ακούω, σας ακούω. Βλέπουμε... Ελάτε να πιούμε μια ρακή. Έχουμε κεράσματα, έχουμε ρακές, λουκουμάδες, κανελάδες. Όλα τα εδέσματα τα χριστουγεννιάτικα που δίνουν χαρά στα παιδιά και σε μικρούς και σε μεγάλους. Κυρία Πλουμάκη, επειδή εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε, θα σας αντιστρέψω την πρόσκληση και θα σας πω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα ξαναμιλήσουμε. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έρθετε με τα κεράσματά σας εδώ, στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη Σήμερα, για να μιλήσουμε και για αυτή την πολύ όμορφη παράδοση που τόσο αγαπάμε στο Θραψανό και τόσο πολύ ωραία κάνει ο πολιτιστικός σας σύλλογος. Εμείς συνεχίζουμε να παίρνουμε την εικόνα την οποία μας στέλνετε και σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Έχουμε φτιάξει φωτιστικά. Έχουμε φτιάξει φωτιστικά που έχουμε διακοσμήσει ολόκληρη την πλατεία. Που με πολύ μεράκι και αγάπη οι αγκιοπλάστες του Θραψανού τα έφτιαξαν και τα τρυπήσαμε για να βγάζουμε πάρα πολύ φως.
να γεμίσουν οι καρδιές με σπόσ και γαλήνη. Έτσι. Έτσι, έτσι. Τι ωραίο το μήνυμα το οποίο στέλνετε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα των ημερών. Ζωντανή περιοχή και το Θραψανό. Σφίζει από ζωή και από κόσμο και από δραστηριότητα οικονομική και οι οικογένειες οι οποίες ζουν, εργάζονται εκεί. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τα χωριά μας, τα οποία μπορούν πραγματικά να αποτελούν σημεία τα οποία δεν είναι εγκαταλελειμμένα, αλλά τόπους οι οποίοι αναπτύσσονται διαρκώς. Και να ξέρετε, κυρία Πλουμάκη, δώσατε μεγάλη χαρά στην Νικολέτα, η οποία τρελαίνει για φωταγωγή στις δέντρων και ας είναι πιθαρό δέντρο τώρα εκεί στο Θραψανό. Εξαιρετικό είναι. Εξαιρετικό, ναι. Είναι πραγματικά εξαιρετικό. Είναι πραγματικά εξαιρετικό το θέαμα. Είναι γεμάτο φως, ζεστό φως. Χαρούμενοι άνθρωποι και πιστεύουμε να συνεχίσουμε έτσι. Μπράβο. Μπράβο σας. Λοιπόν, κυρία Πλουμάκη, σας είπα, εμείς την πρόσκληση την αντιστρέψαμε. Θα περιμένουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο εδώ στο πλατό της εκπομπής την Ωραία. Επόμενη εβδομάδα. Θα ξαναμιλήσουμε για τις λεπτομέρειες. Θα είστε σίγουροι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την όμορφη εικόνα. Καλές γιορτές. Τι ωραία εικόνα αυτή. Ορίστε. Δεν έμεινες και παραπονεμένοι. Είχαμε και live ζωντανά φωταγωγή. Υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει σημείο της Κρήτης που αυτές τις μέρες να μην κάνει όμορφα πράγματα. Έτσι είναι. Ωραία είναι αυτά.